Το στίχημα της κοινωνικής επανένταξης και εργασιακής αποκατάστασης αποτελεί προτεραιότητα και για τα άτομα που ολοκληρώνουν τον κύκλο της θεραπείας στο ΚΕΘΕΑ, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Η επανένταξη άλλωστε με ομαλό τρόπο στο κοινωνικό σύνολο ατόμων που για διάφορους λόγους βρέθηκαν στο περιθώριο αποτελεί δείγμα πολιτισμού. Σε τοπικό επίπεδο τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος είναι ενθαρρυντικά και έρχονται στο φως λίγες μόλις ημέρες μετά την τελετή αποφύτισης 10 ακόμη ατόμων πρώην από ναρκωτικές ουσίες. Δύο χρόνια προσωπικού και οικογενειακού αγώνα έφτασαν για τα άτομα αυτά σε ένα εξαιρετικό σημείο, όπω τόνισε ο Γιάννη Παπαχρήστου. Επιστημονικά υπεύθυνο του ΚΕΘΕΑ Ήπειρο όμω, δεν πρόκειται για το τέλο, αλλά για μια αρχή μια νέα διαδρομή, στην οποία καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι τοπικέ κοινωνίε. Για μα είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Μοιράζονται τα παιδιά συναισθήματα, δείχνουν την ελπίδα ότι υπάρχει η απεξάρτηση, είναι εφικτή, μπορεί να γίνει. Και δίνει και το νόημα ότι ο αγώνα συνεχίζεται, η προσπάθεια συνεχίζεται και πολλέ άλλε οικογένειε και πολλά άλλα παιδιά μπορούν να βρουν το δρόμο τη απεξάρτηση. Ναι, νομίζω ότι η κοινωνία, η κάθε επιχείρηση μπορεί να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Η οικογένεια που υποτίθεται έχει κάνει κάποιε αλλαγέ, προσωπικέ αλλαγέ, θα πρέπει και τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια να βοηθήσουν σε αυτό. Όπω και η τοπική κοινωνία γενικότερα. Μέχρι στιγμή πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων είναι ανοιχτή και τη ευρύτερη υπήρου, είναι ανοιχτή να υποστηρίξει ε, αυτά τα παιδιά, δίνοντας, ας πούμε, κάποιες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Να φανταστείτε ότι από τα 27 παιδιά που έχουμε αυτή τη στιγμή επανένταξη και follow-up με τα παρακολούθηση, άντε να είναι τρία παιδιά ε, που δεν εργάζονται και προσπαθούν, ας πούμε, να βρουν κάποια εργασία σε καιρού δύσκολου. Με την προγραμματική περίοδο να βρίσκεται σε εξέλιξη το κεφαλαίο πύρο τελείω εν αναμονή τη έγκριση προτάσεων χρηματοδότηση που έχει υποβάλει στη Διαχειριστική Αρχή και οι οποίε αφορούν στη λειτουργία μονάδα επανένταξη στα Γιάννανα και ενό πολυδύναμου κέντρου στην Άρτα θα δημιουργήσουμε μια κινητή μονάδα στα Ιωάννινα που θα έχει στόχο περισσότερο την ενημέρωση και τη δικτύωση ε, όλων των φορέων σε όλη την Ήπειρο, δηλαδή και στα χωριά τα ορεινά, αυτή η κινητή μονάδα θα έχει σούμε, στόχο να ενημερώσει, να κινητοποιήσει ανθρώπου που έχουν θέμα με την εξάρτηση και όχι μόνο τι ναρκωτικέ ουσίε αλλά και τι νόημε εξαρτήσει. Ε, όπου ο στόχος είναι περισσότερο κινητοποιήσει αυτή τη μονάδα. Σίγουρα θα επαναδροθεί με μια επισημονική ομάδα πέντε ατόμων, έτσι, για δύο χρόνια. Ε, και παράλληλα με αυτό θα τρέχει και μια δραστηριότητα για την κοινωνική επανένταξη. Ε, όπου ο στόχος εδώ πέρα είναι η πλήρης ένταξη των ανθρώπων με διάφορα επαγγέλματα στο εργασιακό του περιβάλλον και τα λοιπά, και διάφορες ειδικότητες. Αυτό ε, μας αχώνει με την έννοια ότι επειδή οι μυρομηνίες είναι συγκεκριμένες και είναι αυστηρέ, θα πρέπει ας πούμε, να βρούμε και χτίριο μέσα σε έξι μήνες για να μπορεί διαφορετικά θα χάσουμε το πρόγραμμα. Οπότε αυτό μας πιέζει όπως και το πολυδύναμο κέντρο στην Άρδα που θα κάνουμε, που θα είναι και για τι νόμιμε εξαρτήσει αλλά και για τι παράνομε ουσίε. Και εκεί θα πρέπει να βρεθεί ένα κτίριο όπου θα επαναδοθεί με μια επιστημονική ομάδα πέντε ατόμων, έξι. Δέκα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ ήπειρο Σταγιάννα, ο φορέα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια εξαιρετικά δύσκολη και περίεργη κατάσταση στο νησί τη Κέρκυρα. Εκεί έχουμε πολλές δυσκολίες γιατί παρόλο που έχει υπογραφτεί η σκοπιμότητα ας πούμε, από τον Υπουργό Υγείας, η Περιφέρεια δεν βγάζει στην δημοσιότητα την πρόσκληση και στην ουσία δεν έχουμε υποστήριξη, αλλά εμεί θα πάμε σαν και θεά αυτόνομα πέρα από την, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να δημιουργήσουμε μια μονάδα για επανένταξη και για οικογένεια και για συμβουλευτική, γιατί το νησί έχει πάρα πολλέ ανάγκε και εμεί θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Ε, νομίζω ότι παίζονται άλλα συμφέροντα εκεί πέρα, ε, τα οποία δεν θέλω αυτή τη στιγμή να εκφράσω, ε, γιατί δεν μπορεί μια, η μοναδική περιφέρεια από τι 13 περιφέρειε που έχει η Ελλάδα που να μην έχει βγάλει την πρόσκληση. Και μιλάμε για μια κοινωνική υπηρεσία για έναν οργανισμό που είναι 35 χρόνια και που χάνονται παιδιά έτσι, μέσα από τη χρήση. Που για μα ε, δύο και τρει υπηρεσίε και πέντε και δέκα υπηρεσίε να φτιαχτούν. Κανένα δεν είναι το μονοπόλιο. η κάθε, οικογέ... κάθε οικογένεια θα μπορεί να έχει το δικαίωμα να επιλέγει τι υπηρεσίε που θέλει ελεύθερα. Ε, νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι εκεί δεν υπάρχει υποστήριξη. Έτσι. Κάτι άλλο παίζεται και νομίζω ότι εμείς να σας πούμε ότι έχουμε εδώ και 4-5 χρόνια που προσπαθούμε έτσι, στο νησί να κάνουμε υπηρεσίες, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση από την περιφέρεια ε, και κρίμα εμπασιορτώσει που αυτή τη στιγμή δεν απαντά που είναι ευκαιρία.